άκρα και ο Έγκεσταν στην επίθεση. Να δούμε τον Πακουλή. Ωραία πάσα. Ο Κακουλής 2-1! Η Ομόνια το γυρίζει στο 48. Ο Αντρόπικος Κακουλής θα βάλει και σε αυτό το παιχνίδι τη δική του σφραγίδα. Ακόμα ένα γκολ για την Ομόνια. Ακόμα ένα γκολ για τον Κακουλή. Και μπροστά στο σκόρ οι πράσινοι που φέρνουν τούμπα το παιχνίδι με τους Βέλγους. Αυτός βλέπει ο Κακουλής. Θα κάνει και το σουτ στα δίχτυα στο 55. Ανδρόνικος Κακουλής λύνει τον κόρδιο δεσμό για την Ομόνια. 1-0. Σε ένα λάθος που έγινε στην άμυνα της ΠΑΕ, ο Κακουλής πήρε την μπάλα, έκανε το πλασέρ. Δίπλα του ο Κακουλής, ωραία πάσα και γκολ από τον Κακουλή. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ανδρόνικο Κακουλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε τρομερή ενέργεια ο Λοΐζου. Σύγκλινε μέσα και την κατάλληλη στιγμή έδωσε την πάσα στον Κακουλή με μια στο τελείωμα. Κακουλής 1-0 η Ομόνια στο 43 με Ανδρόνικο Κακουλή. Να λοιπόν που έρχεται τον γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και το χρονικό διάστημα είναι καλό, αλλά και τα δεδομένα είναι καλά για την Ομόνια, η οποία εκμεταλλεύεται τα λάθη που γίνονται στην άμυνα της Φλόρα Ταλίν και γίνεται αυτή αφεντικό στο παιχνίδι. Η εκτέλεση στα δίχτυα από την μία μεριά ο Σισκόψκι, από την άλλη η μπάλα. Ο Κακουλής, μπάλα πάει στα δίχτυα 4-2 με τον Ανδρόνικο Κακουλή στο 70 λεπτό.